Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού πορεύεται παράλληλα με την μαζική έλευση των τουριστών στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Ο ήλιος και η θάλασσα εξακολουθούν να αποτελούν τους κυριότερους λόγους επίσκεψης, μόνο που στο πέρασμα των χρόνων καλό είναι να βελτιώνονται και οι παροχές. Η Σέριφος, το όμορφο Κυκλαδονήσι με τις 72 παραλίες, βελτιώνει το τουριστικό της προϊόν, καθώς απέκτησε πρόσφατα το δικό της καταδυτικό κέντρο. Με την εφαρμογή του νόμου 3409 του 2005 μας δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ τη σχολή στη Σέριφο, μια σχολή καταδύσεων, και απότερο σκοπό έχουμε την εκπαίδευση του κόσμου σε προγράμματα καταδύσεων, προγράμματα που μας τα δίνει πιστοποιημένος οργανισμός από την Ελλάδα, που μας έχει πιστοποιήσει, μας έχει δώσει τα προγράμματά του να τα προσφέρουμε στον κόσμο. Σε ανθρώπους, όχι μόνο σε έμπειρους, αλλά και σε αρχάριους του χώρου που θέλουν να δοκιμάσουν αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα ήθελα να μου πεις με ποιο τρόπο ευνοεί τη δημιουργία νέων καταδυτικών κέντρων ο νέος νόμος. Το παλιό καθεστώς είχε ως εξής: απαγόρευε σε όλη την επικράτεια τις καταδύσεις. Οπότε, ένα καταδυτικό κέντρο όπως εγώ έπρεπε να φύγω εκτός Σερίφου για να κάνω μία κατάδυση, γιατί το Υπουργείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων είχε ορίσει καταδυτικές περιοχές, περιοχές που επιτρεπόταν η κατάδυση, μακριά από εδώ, μακριά από το νησί μας. Ο νέος νόμος όμως κάνει το ακριβώς αντίθετο. Επιτρέψει όλη την επικράτεια της καταδύσης εκτός από εκείνες τις περιοχές που είναι ευαίσθητες και τις έχει οριοθετήσει το Υπουργείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Η Σέριφος έχει αρκετές καταδυτικές επιλογές. Κατάδυση σε παλιά ορυχεία. Στο βορειοδυτικό κομμάτι της Σερίφου, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει μεταλλευτική ιστορία και ενδιαφέρον. Κατάδυση με τόνους είναι μια δεύτερη επιλογή. Η Σέριφος είναι κομβικό σημείο για μεταναστευτικά είδη που περνάνε από τη Σέριφο και τις περισσότερες φορές τα συναντάμε στο διάβολο. Ναυάγια τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και έξω από το λιμάνι της Σερίφου που δελεάζουν τους περισσότερους αυτοδίτες. Βρισκόμαστε στην περιοχή Καλοαμπέλη, μία από τις ωραιότερες περιοχές παραλίες της Σερίφου. Από εδώ θα ξεκινήσει η σημερινή μας κατάδυση και θα κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα συναντήσουμε έναν ύφαλο που έχει πλούσια ζωή και θα δούμε σφουγγάρια, καβούρια, χταπόδια και πάρα πολλά ψάρια πάνω σε αυτόν. Και χωρίς να έχουμε ραντεβού δηλαδή. Και χωρίς να έχουμε ραντεβού. Ωραία. Το βάθος θα είναι πολύ μικρό, 5 με 7 μέτρα. Και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα ναυάγιο από μινάρια του πολέμου, ένα ιταλικό ναρκοθετικό που έχει βιώσει τη λύσα και τη μανία του καιρού πάνω του. Θα δείτε παλιά σίδερα και πράγματα που σίγουρα θα σας θυμίζουν παλιές εποχές, εποχές του πολέμου.
μυθός της Ερήφου συμπληρώνει τις υπέργειες ομορφιές του νησιού και η κατάδυσή μας αποδεικνύεται μια εξαιρετική εμπειρία. Εδώ η κατάδυση μπορεί να συνδυαστεί και με σοβαρούς σκοπούς. Το πάθος κάποιων ανθρώπων για τη θάλασσα παντρεύεται τον έρωτα στον κόσμο της σιωπής. Στη Σέριφο μπορείτε να ανταλλάξετε υποθαλάσσιους όρκους αιώνιες αγάπης και να κλείσετε το νησί για πάντα στην καρδιά σας.